Τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Πολιζό. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Το αναμενόμενο θα ήταν να ξεκινήσω την κουβέντα μας από τον κορονοϊό. Δεν θα ξεκινήσω όμως από αυτό. Θυμάμαι την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε κάνει για το περιοδικό WIS και όταν ανατρέχαμε στην ζωή σας, μιλούσαμε για εκείνες τις βραδιές του Πολυτεχνείου, τις οποίες ζήσατε λεπτό προς λεπτό. Και όταν λέω ζήσατε, μ' ό,τι σήμαινε αυτό. Κανείς δεν ήξερε τότε μεταξύ των νέων ανθρώπων που συμμετείχαν ότι θα έγραφαν ιστορία εκείνες οι μέρες, εκείνες οι δύσκολες μέρες, αλλά τη ζήσατε έντονα. Με την έννοια ότι και ξύλο φάγατε και ερωτευτήκατε, γιατί εκεί γνωρίσατε την σύζυγό σας με την οποία... Τώρα είστε... με πάτε πίσω. Με όλα πάτε αυτά πίσω. Τα χρόνια μαζί, αλλά θέλω το σχόλιο ενός ανθρώπου που τα έζησε από μέσα και ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή αγωνίζεται για τη δημοκρατία. Θέλω το σχόλιο σας για όσα γίνονται σήμερα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω πως εκείνη η πράξη, για να μην μιλάμε έτσι, πώς το λένε, με τσιτάτα σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου, είχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Και το πολιτικό βάρος εκείνης της κινητοποίησης, εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι σαφές προς όλους ότι ουσιαστικά διαμόρφωσε και το πολιτευμά μας και τη δημοκρατία μας. Και αυτό είναι το σοβαρότερο από όλα. Όσοι από εμάς, οι μεγαλύτεροι εννοώ, έχουμε εικόνες του χθες, όχι από την εξέγερση, από εκείνη την περίοδο, την προ και μετά αμέσως τη Χούντα, θυμούμαστε, καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ποιότητα της δημοκρατίας μας που με όλα και όσα περνάει είναι πολύ καλύτερη από το τότε. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας, ενός αγώνα που πραγματικά έχει χαρακτηριστικά για όσους είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε εκείνη την περίοδο ξεχωριστά. Είναι μοναδικά, είναι νομίζω ότι είναι οι μεγαλύτερες στιγμές αγώνα στη χώρα μας μετά τους αγώνες μας για την εθνική κυριαρχία και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Έτσι και εμείς όσοι, εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε εκείνες τις στιγμές, έχουμε μια βιωματική σχέση μαζί τους, η οποία δεν μας αφήνει ποτέ να σκεφτούμε διαφορετικά. Έχει προσδιορίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν αυτό που θέλω εγώ να πω και να είναι και ένα μήνυμα, αν θέλετε, προς όλους, ανεξάρτητα από την συζήτηση που αναπτύσσεται στο δημόσιο διάλογο με τις απαγορεύσεις τούτε ή τα άλλα. Έτσι, να πω πως το μήνυμα δεν είναι επαιτειακά και μόνο αυτή την ημέρα να διατρανώσουμε, αν θέλετε, με τη βούλησή μας, με τα συνθήματά μας, με το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, όλα όσα σηματοδοτούσε εκείνη η εξέγερση. Νομίζω πως το μήνυμα είναι να κάνουμε στάση ζωής αυτά ακριβώς τα μηνύματα. Και στάση ζωής εννοώ η εμβάθυνση της δημοκρατίας, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική απελευθέρωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να συνέχουν τον κάθε ενεργό πολίτη σε μια κατεύθυνση αγώνα στο δικό του μετερίζει, στο δικό του χώρο για αλλαγές πολύ σημαντικές που θα έχουν στον πυρήνα τους το στοιχείο που περιέγραψα. Αυτό είναι το μήνυμα για μένα και τα χρόνια περνάνε. Εντάξει, αυτή τη φορά περνάμε πολύ δύσκολα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, δεν μπορούμε να ανταμώσουμε και να ενώσουμε τις φωνές μας. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Ας προσπεράσουμε λοιπόν τις όποιες δημόσιες, πολύ σοβαρές και ειλικρινά και από διαφορετικές απόψεις, αν θέλετε, έχουν και οι δύο προσεγγίσεις πολύ σημαντικές, να περάσουμε την πόρα αυτή και να ξαναβρεθούμε από το ίδιο μετερίζει για αυτούς τους αγώνες, για την τιμή που οφείλουμε σε όσους αγωνίστηκαν και όσους έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη εκείνη την περίοδο, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε βίωμά μας καθημερινής μάχης στη ζωή μας τα στοιχεία που προανέφερα. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Λοιπόν, έλατε, γιατί κάνατε την ευθεία αναφορά σε αυτό που ζούμε. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε πώς κατάφερε να πρωταγωνιστήσει και πάλι Λάρισα στις πόλεις με το βαρύ οικοφορτίο. Είμαστε, τι στοιχεία έχετε, έχετε τέτοια στοιχεία που να σας κάνουν να αισιοδοξείτε ότι είμαστε σε πτωτική πορεία ως προς τα κρούσματα που αφορούσαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Λάρισας?
Θέλω να το πιστεύω αυτό, γιατί είμαι και φύση αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα και το γεγονός ότι περνάει αρκετός χρόνος από εκείνες τις στιγμές στην πόλη και ιδιαίτερα στο κέντρο της που προσδιορίσαν από τότε το σήμερα της πόλης. Και εννοώ ότι... Λέγατε, αλλά ποιος σας άκουγε, Δήμαρχε? Βεβαίως, και έβαλα και τις φωνές και στοχοποιήθηκα από ανθρώπους, γιατί εκτιμούσαν ότι έκανα ζημιά στα επαγγελματά τους κτλ. Δεν είναι το θέμα να πω ότι δικαιώνομαι, κύριε Πολύζου. Το ζήτημα είναι ότι... Κανείς δεν θέλει να δικαιώνεται με τέτοιο τρόπο, δυσάρεστο. Νομίζω πως τη δυσκολία της περίοδου και την πολύ σοβαρή κατάσταση την εξέφρασαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τελειώνοντας τη χθεσινή τους εφημερία στις 11 η ώρα. Οι γιατροί, τα συλλογικά όργανα των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, που έλεγαν «Βοηθήστε μας, καταραίουμε. Δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι κενό σε ΜΕΘ και βεβαίως δεν υπάρχουν ανθρώπινες βοήθειες προς την κατεύθυνση ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή ασταμάτητα επί πάρα πολλές ώρες σε πολύ δύσκολες συνθήκες». Νομίζω ότι το μήνυμά τους χθες ήταν συγκλονιστικό από την άποψη αυτή. Εκτιμώ και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και το προηγούμενο διάστημα. Όσοι έχουν στα χέρια τους τη δυνατότητα να βοηθήσουν, να βοηθήσουν. Και δεν εννοώ στον εθελοντή γιατρό που στα πλαίσια του εθελοντισμού του μπορεί να εμφανιστεί εκεί και να βοηθήσει, αλλά, και δεν ξέρω αυτό σε ποιο βαθμό γίνεται, αλλά εννοώ κυρίως το Υπουργείο Υγείας, εννοώ την Πέμπτη ΥΠΕ, εννοώ όσους εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, μηδέ εξαιρεμένου και τον Δήμο μας, στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και εκείνοι να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Βλέπω ότι στην πόλη υπάρχει μια συνειδητοποίηση. Υπάρχει ένας κόσμος που όταν κυκλοφορεί τηρεί τα μέτρα του. Και νομίζω τα μέτρα αυτά της προστασίας από τον κορονοϊό, της μη μετάδοσης του εν πάση περιπτώσει. Και εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε στοιχεία μείωσης. Αλλά ας φροντίσουμε από αυτή τη στιγμή που μιλάμε να αυτά τα στοιχεία της μείωσης να εμφανιστούν όσο γίνεται κοντινότερα, σε μικρότερο χρόνο, να μπορέσουμε πέραν του να κάνουμε γιορτές, να μπορέσουμε να μην έχουμε απώλειες ή να έχουμε τις λιγότερες δυνατές και βέβαια η οικονομία της πόλης να ξαναλειτουργήσει. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της περίοδου που πρώτοι το δίνουν με την ευθύνη που έχουν οι γιατροί μας και το νοσηλευτικό προσωπικό και σε δεύτερο επίπεδο οι θεσμικοί φορείς και στη συνέχεια όλοι οι πολίτες με την ατομική ευθύνη. Πιστεύετε ότι αυτές οι απώλειες ενεργοποίησαν και αυτούς που δεν ήταν διατεθειμένοι να πάρουν μέτρα, γιατί είναι αλλιώς να το ακούσω τι συμβαίνει γύρω σου και είναι αλλιώς να ξέρεις ότι ένας φίλος, ένας συγγενής δίνει μάχη, κάποιος άλλος έχει φύγει από τη ζωή γιατί υπέκυψε στον κορονοϊό. Θέλω να πω, μπήκε και αυτό το ανθρώπινο στοιχείο? Σαφέστατα μπήκε. Και εγώ δεν θα σας πω, δεν θα σας μιλήσω για τους ανθρώπους ακόμα και συγγενικού μου περιβάλλοντος που έζησαν τέτοιες καταστάσεις και το έχω προσεγγίσει σημαντικά. Θα σας πω από αυτό που γίνεται γύρω μου, γύρω εδώ στο Δημαρχείο. Δηλαδή να ξέρεις ότι ο άνθρωπος που μπήκε χθες στο γραφείο σου έτσι, και που τηρούσε στα μέτρα, παρόλα αυτά εμφανίστηκε κορονοϊό. Καταλαβαίνετε ότι όταν πια πλησιάζει αυτό ανθρώπινα γύρω σου, σοκάρεσαι. Αντιμετωπίζεις ένα ζήτημα το οποίο λες πού φτάσαμε, πού είμαστε. Άρα δεν είναι μακριά μου, με αγγίζει. Την Παρασκευή που πέρασε, προσωπικά έκανα τεστ και έκανα ακριβώς αυτό, για αυτόν τον λόγο μου το υπέδειξα. Γιατί ήρθατε σε επαφή με κόσμο. Βεβαίως. Και είναι καθημερινά τα φαινόμενα αυτά. Πλέον δεν είναι ζητήματα τα οποία ψάχνει κανένας να τα δει που συνέβησαν. Συμβαίνουν σε οικογένειες που είναι γύρω των καθέναν μας. Άρα λοιπόν η διασπορά είναι μεγάλη και η υποχρέωση να ξεπεράσουμε το ζήτημα, λέω και ξαναλέω το ίδιο πράγμα, είναι ιερή αυτή τη στιγμή. Και όλοι μας πρέπει να συνταχθούμε πίσω από αυτή την ιερή υποχρέωση. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τι γίνεται, γιατί η ζωή δεν σταματά και έτσι πρέπει να γίνεται. Απλώς αλλάζει τον τρόπο που εξελίσσεται η ζωή σε τέτοιες συνθήκες. Είπατε να τελειώσουμε γρήγορα, να λειτουργήσει ξανά η οικονομία, να επιστρέψουμε σε αυτή τη σχετική κανονικότητα. Θα υπάρχει ατμόσφαιρα στην πόλη για τα Χριστούγεννα, τα οποία
επικαλεστήκατε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε εκδηλώσεις, δεν θα έχουμε πάρκο ευχών, αλλά θα μυρίζει Χριστούγεννα η πόλη. Θα μυρίζει και θα μυρίζει πάρα πολύ. Ωραία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Για να δούμε τι γίνεται. Διαβεβαιώσω όλους. Εννοώ ότι παίρνοντας από νωρίς την απόφασή μας για να μην γίνει το πάρκο των ευχών, γιατί διαβλέπαμε από τότε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, έχουμε αποφασίσει ότι όλος ο γιορτινός φωτισμός και αρκετά στοιχεία του πάρκου θα έρθουν μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι οι πλατείες μας θα είναι πολύ καλύτερα στολισμένες, πολύ πιο φωτεινές, πολύ πιο γιορταστικές. Ο Μήλος του Παπά νομίζω ότι θα βιώσει τις καλύτερες του μέρες, γιατί προβλέπεται και εκεί να γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά που θα αλλάξει χρώμα και θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να είναι από την πλατεία Ταχυδρομείου, στην Κεντρική Πλατεία, στην πλατεία Μπλάνα, στο Μήλο του Παπά, ενώ στο κέντρο και στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, που εξασφαλίζει και μια δυνατότητα μιας μη συγχρονισμού, προκειμένου ας πούμε, να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να χαρούν όπως και εμείς ο καθένας μας τις γιορτινές εκείνες ημέρες, πέρα και έξω από τα κλεισίματα και τα ταμπουρώματα που έχουμε αυτή τη στιγμή αντικειμενικά. Είναι στοίχημα πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς την πόλη θα τη διαμορφώσουμε πολύ γιορτινά. Ευελπιστούμε με τα μέτρα που παίρνουμε ο καθένας αυτή τη στιγμή και η πολιτεία και εμείς να μπορέσουμε να είμαστε ελεύθεροι και να χαρούμε αυτό το γιορτινό περιβάλλον. Δεν θα έχουμε βέβαια τις συναυλίες, δεν θα έχουμε τις εκδηλώσεις ή το άνοιγμα των φώτων με τον τρόπο που το κάναμε και τις συναυλίες τις προηγούμενες χρονιές, αλλά η πόλη θα είναι όμορφη. Και αυτή την ομορφιά να τη χαρούν οι συμπολίτες μου και να την περιμένουμε ελεύθερη. Και για να την περιμένουμε ελεύθερη πρέπει να παλέψουμε από σήμερα. Όχι μόνο για αυτά που θα κάνει ο Δήμος σε σχέση με το φωτισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά που θα κάνει ο Δήμος στην πόλη που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης, τον χαρακτήρα της, με πολλά νέα στοιχεία να προστίθενται στην πόλη πια. Έχετε ήδη υποβάλει προτάσεις στο πρόγραμμα Τρίτσης, έρχονται κι άλλες. Ναι, βέβαια. Για ποια έργα έρχονται αυτές οι προτάσεις? Κοιτάξτε, ναι, οι παρεμβάσεις, το Τρίτσης μας δίνει τη δυνατότητα καταρχήν να βάλουμε πολύ μεγάλα έργα τα οποία έτσι αλλιώς μελετούσαμε από καιρό. Έχουν ήδη παραδοθεί αρκετές μελέτες και ολοκληρώνονται, δηλαδή η μελέτη τη συνολική ανάπλαση του ποινιού από τη ΔΕΙΑΛ μέχρι τα σφαγεία, μέχρι τη συμβολή με την εξωτερική κήτη. Είναι ένα τεράστιο έργο. Αλλάζει τα στοιχεία στο λιμανάκι, αλλάζει, δημιουργεί αθλητικούς χώρους. Είχα τη χαρά την προηγούμενη εβδομάδα να είναι απλωμένη εδώ στο τραπέζι μου, στο γραφείο μου, όλη η μελέτη, με ειδικούς χώρους και κιόσκια στα οποία μπορείτε να παίρνει ένας ένα χυμό. Θέλουμε όμως να κρατήσουμε, το λέω αυτό γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι ιδέες των μελετητών, αλλά συνάδουν από αυτό που εγώ είχα και έδωσα ως εντολή, είχα στο μυαλό μου. Τι? Ότι ο ποινιός ολόκληρος γίνεται ένα γραμμικό πράσινο πάρκο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κατέβει, να αθληθεί, να περπατήσει, να χαρεί, να κάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που σήμερα αναγκάζεται να τις κάνει στους δρόμους της πόλης ενδεχομένως. Έτσι, πέρα από τους άλλους λίγους μεγάλους χώρους που υπάρχει, ο ποινιός είναι μοναδικός. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, λίγο πριν βγούμε στη συζήτησή μας, μιλούσαμε με τους μελετητές, παραδίδεται το σύνολο της μελέτης. Ο προϋπολογισμός είναι πολύ μεγάλος και πηγαίνει για το πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε τα 5 εκατομμύρια εκεί. Πάμε να δούμε πολύ γρήγορα, ενώ όχι με αυτές τις λεπτομέρειες, για να δούμε και πολλά άλλα πράγματα. Τι άλλες προτάσεις καταθέτεται στο Τρίτσης? Συμπληρώνεται η εικόνα αυτή από την διάνοιξη της οδού Καλυθέας, το νέο της όνομα είναι Τσόγκα, Τάκι Τσόγκα, λοιπόν, μέχρι τον κόμβο της ΔΕΙΑΛ, και είμαστε στη μελέτη, και αυτή θα παραδοθεί στο μέσο της επόμενης εβδομάδας, όλης της Ηρώου Πολυτεχνείου. Με νέο κόμβο στη συμβολή Ιωαννίνων Λαγού και Πολυτεχνείου απέναντι από τη στρατιά, με κόμβο κυκλικό Φαρσάλων και... Άρα όταν λέτε κόμβο, θα καταργηθούν τα φανάρια και πάμε σε κυκλικό κόμβο σε αυτό το σταυροδρόμι, έτσι, που έχει πολλές κατευθύνσεις. Έχει αποδειχθεί ότι... Είναι λειτουργική η κόμβο, ότι τα φανάρια. Και επειδή στο δικό μου μυαλό δεν έχει ξεφύγει ποτέ η υπόθεση, μπορώ να το πω σήμερα, η υπόθεση του στενού κέντρου της πόλης, πέρα από αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο, που είναι τα όρια του εσωτερικού δακτυλίου, επειδή ζητούσα πάντα
και επίμονα από τους μελετητές να συμπληρωθεί η εικόνα στο κέντρο της πόλης πέρα από τα έργα που κάνουμε και πέρα από την Νικηταρά που δημοπρατήσαμε πριν από λίγες ημέρες με κυκλικό κόμβο στην Κύπρου, στην διασταύρωση με την 28 και την 23 Οκτώβρη και την Νικηταρά, λοιπόν την Νόγλ και τη σύνδεσή της με τη Βενιζέλου. Επιτέλους σήμερα είχα το ok των μελετητών ότι θα μου παραδώσουν πάρα πολύ σύντομα την Κύπρο. Α, η Κύπρο λοιπόν είναι... Δώστε μας έτσι ψήγματα από τις προτάσεις των μελετητών. Κοιτάξτε να δείτε. Τι αλλαγές θα δούμε στην Κύπρο. Το περιβάλλον που θα είναι νομίζω ένας δρόμος αντίστοιχος της Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Βενιζέλου. Mm-hmm. Βεβαίως με διπλό ποδηλατόδρομο, με νησίδα στη μέση με ανθόφυτα και με το οδόστρωμά της από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι η Κύπρου είναι κομβική από την άποψη ότι δένει με πολύ καλό τρόπο και τα έργα ΣΒΑΚ που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή από τη μια και από την άλλη μεριά της πόλης, ενώ ο Βενιζέλου Φιλενίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου Ρούσβελτ, στη συνέχεια Ιουστινιανού κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, πέραν του ότι ενοποιεί δύο πολύ σημαντικά πεζοδρομημένα κέντρα, το Φρούριο και με όλα τα... την εστίαση, τα καφέ του και τους πεζοδρόμους του και το υπόλοιπο επίπεδο κομμάτι της πόλης, το μεγάλο κομμάτι των πεζοδρόμων που βρίσκεται ανάμεσα στην Κύπρου, στην Κουμουνδούρου και σε όλες αυτές τις οδούς που γνωρίζουν οι πολίτες ως τους δρόμους της μεγάλης ζωντάνιας της πόλης. Θα μπορούσαμε να μιλούμε ώρα για έργα, αλλά προτίμησα να μιλήσουμε και για τη σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη στο Πολυτεχνείο και για την πανδημία. Θα τα πούμε ξανά, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς.